πιστεύω πως θα είναι σήμα με θετικό πρόσημο έτσι ώστε να αρχίσει ας πούμε ύστερα το QE και τα λοιπά και να Άντως, και εγώ βλέπω ότι κάθε φορά να... που μιλάμε για πολιτική ναι. διαπραγμάτευση είτε η Μέρκελ είτε ο Ντάισενγλουμ μα στέλνουν στην Τρόικα Ναι δεν έγινε τώρα αυτό όμω, αν καταλάβατε το καταλάβατε σαφώς είναι η πρώτη φορά Λόγω των όπου, εκλογών τους λέτε γίνεται λόγω αυτό του μεγάλου κάδρου των εξελίξεων που σας είπα προηγούμενα το 17 ακριβώς για τα ζητήματα που αναφέρατε και προηγούμενα στο δελτίο σας επαναφέρει στην επιφάνεια όλα τα κεντρικά διλήμματα της παγκοσμιοποίηση με τον τρόπο που αναπτύχθηκε, το σχέσιο ΕΠΑ Ευρώπης, το σχέσιο του ΕΠΑ το σχέσιο μέσα στην Ευρώπη, των πολιτικών συσχετισμών μέσα στην Ευρώπη της αντιμετώπισης του κλίματος των ακροδεξιών ε, δυνάμεων που προφανώ και ανοιχτά οδηγούν σε διάλυση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι θέματα πολιτική. Ουδή διανοείται να λυθούν είτε στο Χίλτον με του εκπροσώπους των δανειστών είτε στα Μπράσελ Γκρουπ. Αποκλείεται, κύριε Πρόεδρε τη Βουλή, το ενδεχόμενο να καταλήξουμε σε κάλπε. Να μην κλειδώσει η αξιολόγηση και να πάμε σε εκλογέ. Και σα ρωτώ, γιατί μια σειρά από κινήσει, και θα πω ποιε, έχουν εκλογικό άρωμα. Παράδειγμα λέω τώρα, το είχαμε σήμερα μάλιστα πρώτο θέμα στις ειδήσει, στη νέα εφημερίδα μου, ε, ε, ότι κουρεύει ε, τους τόκους των δανείων και επιμικύνει τους όρους αποπληρωμής των δανείων ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Δεύτερο Για 15.000 που είχαν ναι, άνθρωποι ξεμείνει. Δεύτερο παράδειγμα, είδα τον Υπουργό Εσωτερικών σήμερα, τον Πάνο Σκουρλέτη στη Βουλή, να κλείνει το μάτι στους συμβασιούχους Ότι θα γίνουν να ορίσει του και χρόνου θες το αυτά, αυτά μυρίζουν εκλογές <laughs> Λέω εγώ ως παλαιός και έμπειρος πολιτικός συντάκτης μήπως λοιπόν, δύο, ναι. μήπως λοιπόν ξέρετε ότι δεν θα υπάρξει Πολιτική λύση στη διαπραγμάτευση Και ετοιμάζεστε για κάλπες Θα σας δώσω μια μία... ζήσουμε... απόλυτη και εξαιρετικά ειλικρινή απάντηση κύριε Οι εκλογές αποκλείονται για μέσα στο 17 οπωσδήποτε δεν συζητιούνται δε για όσο βλέπουμε του καλοκαιριού του 15 όσο, και αποκλείεται, αυτό αποκλείεται κύριε Πρόεδρε. απολύτως αποκλείονται απολύτως από το συσχετισμό δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με το μεγάλο κάδρο όπως σας είπα προηγούμενα Ούτε βεβαίω είναι και στι προθέσει τη κυβέρνηση. Αυτό το οποίο γίνεται και ερμηνεύω τα στοιχεία τα οποία πράγματι ω έμπειρο δημοσιογράφο καταθέτεται. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πλέον αρχίζει γενομένη από το τέλο Νοεμβρίου που δόθηκε εκείνο το μέρο του πλεονάσματο που απεδείχθη ότι πράγματι ήταν πλεόνασμα προ του μικροσυνταξιούχου, εφαρμόζεται πλέον με μια μεγαλύτερη συνέπεια, μια στα όρια της, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανεί μεροληπτική κοινωνική πολιτική, να μην πω φιλολαϊκή πολιτική. Έτσι, όπου το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη μαζί με αυτό που δόθηκε τον Νοέμβρη, μαζί με την προσπάθεια που έχει γίνει για την ελεύθερη πρόσβαση ε, στο ΕΣΥ, μαζί με μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τι ε, συνθήκε εργασία από το ΣΕΠΕ και με μια σειρά από άλλα μέτρα διαμορφώνει όχι αυτό που είχε αποκληθεί παράλληλο πρόγραμμα, αλλά διαμορφώνει μια εν της πράγμαση διακυβέρνηση, η οποία ε, υπήρχε πολύ λιγότερο το πρώτο Μα χρόνο εχ... της κυβέρνησης. τελευταίο ερώτημα. Και η οποία εξισορροπεί ε, αρνητικές, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη για τους ε, μικρούς ή μεσαίους επαγγελματίες και για του επιστήμονε. Τα παιδιά, οι δικοί μου οι μηχανικοί, τα παιδιά δεν γράφονται στο τσμέδε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έτσι, δεν Αλλά μπορώ. και με τα μπλοκάκια αυτό τώρα. Έχει σας γίνει... λοιπόν, αυτό σα λέω, λέω. Εξισορροπεί στην παρούσα κατάσταση σε ένα βαθμό και ακόμα και για το θέμα τη οικονομία. Είδατε ότι δόθηκαν 3,5 δι στα οφειλόμενα και έχουν μείνει 4 δι. και ελπίζουμε και αυτά να δοθούν από τα χρήματα που θα πάρουμε στη δεύτερη αξιολόγηση είναι ανορθωτικές κινήσεις γι' αυτό που λέγαμε κοινωνία όρθια έτσι ώστε προς το τέλος του 17 να βγούμε στις αγορές αρχές 18 δεν ξέρω πότε μην κάνω τον ίδιο και να μπορέσει η χώρα από εκεί και πέρα να αναπτυχθεί, να υπάρξει παραγωγικότητα. Τελευταία... Η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση τη διαπραγμάτευση. Φταίνε μόνο οι κακοί δανειστέ, ο κακό Τόμψεν, ο κακό Ντάισελμπλουμ και ο κακό Σόιμπλε. Καταρχήν... Εμεί εδώ τα κάναμε όλα όπω τα συμφωνήσαμε. Καταρχήν... Τρέχουμε τι μεταρρυθμίσει με του ρυθμού που πρέπει. Τρέχουμε τι αποκρατικοποιήσει με του ρυθμού που πρέπει. Ε, πιστεύω πω δεν υπήρξε καμία εύλογη καθυστέρηση που αυτές υπάρχουν ε, που να οδήγησε στη σημερινή καθυστέρηση. Καμία. Καμία ευθύνη από την πλευρά της χώρας μας. Το πιστεύω ακράδαντα. Μιλάω για αυτή τη φάση, έτσι. μετά την πρώτη αξιολόγηση, μετά το Μάιο. Διότι δηλαδή θυμηθείτε πράγματος χάρη ότι το φορολογικό και το ασφαλιστικό Ήτανε ή μπήκανε επειδή άργησε η πρώτη αξιολόγηση στην πρώτη αξιολόγηση και είχαν κλείσει. Τα θέματα που εμφανίζονται τώρα και ω προ αυτό, εξ όσο γνωρίζω από τον Λευκλή Τζακαλώτη, ο κύριο Σόιμπλε λέει: Εγώ αυτό που έχω υπογράψει δεν το παίρνω πίσω. το χάρη για το κρίσιμο θέμα του ασφαλιστικού, τη προσωπική διαφορά, συντάξει τα λοιπά, δεν το παίρνουν πίσω. Σε ό,τι αφορά το Σόιμπλε, το δούλο του το, το ξαναφέρνουν. Θέματα που είχαν κλείσει στην πρώτη αξιολόγηση έρχονται και μα ταλαιπωρούν αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζή Νικολάου. Δεν είναι ζήτημα τη ελληνική κυβέρνηση. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Τώρα που γίνεται η δημόσια συζήτηση, θυμάται κανείς αν τα 650 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν στους μικροσυνταξιούχους ήταν κόλλημα για να φτάσουμε το Φλεβάρι. Ουδής το φέρνει πάνω στο τραπέζι. διότι Δεν ήταν. Ήταν προαποφασισμένο το να εξωθηθεί η ελληνική πλευρά σε μια καθυστέρηση. Αλλά πλέον οι αντιφάσεις δεν επιτρέπουν να γίνει αυτό που είναι το 2015. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά ευχαριστώ που ευχαριστώ ήσασταν πολύ. απόψε στο Δελτίο να μας. Να καλά.